Πανθεσσαλική σύσκεψη πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι στο επανουήλιο κέντρο του Τυρνάβου, όπου συζήτησαν τα προβλήματα του κλάδου τους. Στη σύσκεψη βρέθηκε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αστέριος Ροντούλης, ο οποίος τόνιζε μεταξύ άλλων πως είναι ανεπίτρεπτο το Υπουργείο Οικονομικών να ζητά από τον κτηνοτρόφο να πληρώσει το τέλος ακινήτων την ώρα που δεν υπάρχουν χρήματα ούτε καν για να αγοράσουν ζωοτροφές για τα εγωπρόβατά τους. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να επιβάλλει τέλος ακινήτων σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση. Είναι αδιανόητο η ΔΕΗ να επιβάλλει τέλος σε παραγωγό, σε γεωργό ή κτηνοτρόφο. Είναι παράνομο κατά το άρθρο 53, παράγραφος 5 του νόμου 4021 του 2011. Άρα ο κτηνοτρόφος δεν θα πρέπει να πληρώνει το τέλος στη ΔΕΗ. Γιατί εκείνη τη στιγμή η ΔΕΗ εις βάρος του παρανομεί. Δεύτερον, έθεσα το ζήτημα της ρευστότητας που είναι ένα μέγιστο πρόβλημα για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν έχουν οι άνθρωποι χρήματα να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Τα ζωντανά, τα κοπάδια υποσιτίζονται. Οι κτηνοτρόφοι ωστόσο υποστήριξαν πως αν μέχρι 10 Δεκεμβρίου δεν καταβληθούν τα χρήματα που τους ανήκουν, τότε θα απαντήσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις και δεν αποκλείουν διαμαρτυρίες ακόμη και στο αρμόδιο Υπουργείο. Τα προβλήματα είναι στο προχώρητο. Εδώ θα συζητήσουμε ποιες ενέργειες θα κάνουμε. Μια μικρή ανακοχή μπορεί να την έχει ο κύριος Υπουργός, αλλά όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι με τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή να τους πείσουμε τους κτηνοτρόφους ότι μη διαμαρτύρεστε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα υπάρχει διαμαρτυρία και φοβάμαι ότι θα είναι η διαμαρτυρία πάρα πολύ έντονη. Θα είναι κοντά στις γιορτές, δηλαδή μπορούμε να δούμε. Εάν τουλάχιστον, γιατί δεν είναι λίγοι κτηνοτρόφοι που τους οφείλει το κράτος χρήματα από το 8, από το 9, από το 10, είναι αρκετά εκατοντάδες κτηνοτρόφοι. Εάν ας πούμε αυτά τα χρήματα δεν τα δώσουν μέχρι 10 Δεκεμβρίου, τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε διαμαρτυρία. Ήδη πάντως οι κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις, εξετάζοντας όλες τις μορφές διεκδίκησης των χρημάτων τους.